το σε όλους τον λες μου το εμένα γιατί κάτι ξέρεις ας πούμε. Λόγω όμως σε εσένα επειδή κάτι νιώθω ότι χρειάζεσαι. Πρέπει να πω σε εσένα και στους viewers ότι σήμερα είμαι πως σπασμένος, αλλά αν έχει δικαιολογίες, το interview να κάνω με. Γι' αυτό να είμαι ακόμα low mood, είναι επειδή πως σπάστηκα σήμερα. Αλλά εντάξει, έχουμε το. Το λοιπόν, για εκείνους που δεν σε ξέρουν, κάνε κανέναν introduction τώρα για αυτό σου, ποια είσαι και ξέρω εγώ. Introduction. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Αγγελική. Είμαι χορευτρία. Βασικά στο TikTok κάνω διάφορα content, αλλά ο χορός είναι το πώς θέλω. Τι άλλο να πω. Αρέσει μου πολλά το TikTok. Κάνω το στον ελεύθερο μου χρόνο. Παναγία μου, αυτή τη στιγμή θέλω χυμό. Τι κάνει? Αυτή τη στιγμή θέλω χυμό. Βίνε και χυμό. Παρέλε, δεν υπάρχει μέτρο. Βίνε και αίσο, ράντζι κοφτή. Βίνε και αίσο. Αυτά. Okay. Next. Ναι. Τώρα να κάνω μια ερώτηση που είναι μες στις ερωτήσεις, αλλά είμαι πολλά curious να ακούσω την απάντησή σου. Γιατί είσαι έτσι... Περίμενε ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Κάτι μου είπες να σε θυμίσω για τους χορευτές τώρα που θέλει. Α, ναι, μπράβο. Να το κάνουμε τούτο, πάτε δεξιάσουμε εδώ. Εντάξει, είχα μια πολλά καλή ιδέα. Έχουμε βασικά κάνει πολλές ιδέες. Και τα είχα πως μπορεί ένας χορευτής στο TikTok να το πάρει τα το content του ένα level up. Και σκέφτηκα λίπα τις φίλες μου που έρθηκα δίπλα τείχο, που είναι χορευτρία και τώρα έρχεται ο TikTok. Και είπα ότι τα είχα αν θέλει να κάνει χορού στο TikTok, να μην κάνει τα τι κάνουν οι άλλοι, επειδή όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα. Τα είχα πιέσει η Charlie και έρθηκα όλοι οι followers της κάνουν το ίδιο χορό με η Charlie. Ή να κάνει το χορό της Charlie's, τα είχα, ένα χορό, να το αλλάξει να μην με το δικό της τρόπο κάτι καλύτερο ή να μπει μέσα στα TikTok viral που κάνουν τα TikTok dances και ξέρω εγώ και να κάνει μια analyze τα top 5 τραγούδια μέχρι top 20-25 μέχρι top 25 και να βλέπει και έρχονται τώρα τα πάνω έτσι ώστε πριν να γίνει τέτοια number 1 ή top 5 να ξέρει τα πια να κάνει χορούς και να κάνει χορούς και μετά από 3 μέρες εσύ τα είναι αρκετά καλό, είναι αρκετά καλό χώρο σου, ενώ είσαι τσίνι που να πούν, α, wow, τώρα που είναι trending, να κάνω τσίνι το χώρο. Και τα είχα εσύ, ή οποιοςδήποτε άλλο χορεύτρια. Και ναι, πιστεύω ότι τα είχα να πάει πολλά καλό. Είναι εξαιρετική ιδέα. Ναι. Όχι, είναι καλή ιδέα. Βασικά, έχει πολύ ρόλο στο TikTok να κάνεις δικά σου πράγματα, έτσι ώστε να είσαι ο πρώτος που το κάνεις και να πάει viral. Όταν ισχύει για όλα τα content, όχι μόνο για φωτιά. Ναι. Απλά είχα για χορούς, επειδή είχα βασίζεται μέσα τραγούδια και είχα όλοι χρησιμοποιήσει τα τραγούδια ως χορούς, σου είχα πρέπει να πιάσει τα τραγούδια πριν να έρθουν πάνω. Και είχα μόνο έρθουν πάνω να είσαι από τους πρώτους και να σε κουμπάρουν εσένα οι άλλοι. Να σου πω, έχει και απόψεις, είσαι ένα μυστικό το TikTok. Απαναγία μου, κοπέκι, ακούτε. Παίζει πάρα πολύ ρόλο τι ήχο χρησιμοποιείς, γιατί δοκίμασα το πολλές φορές. Εάν χρησιμοποιείς ήχο που εν τον πολλό ακούν στη χώρα σου, δεν θα βγεις το πολύ πίσω στη χώρα σου. Ενώ, επειδή είσαι Κύπρος λίγο πίσω, δηλαδή μπορεί ο Τσάρλ να κάνει ένα χορό ένα μήνα πριν και να βγει for you page στην Κύπρο ένα μήνα μετά. Ένα μήνα μετά πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τον ήχο για να πάει viral στην Κύπρο. Δεν πρέπει να κοπάρεις την Τσάρλι σήμερα βασικά. Ναι, σήμερα για χώρα που έκαμε αυτά. Όχι, αφού πρέπει να κοπάρεις την Τσάρλι σήμερα έτσι ώστε σε ένα μήνα να έρθεις στην Κύπρο και το χώρο σου. Όχι, θα είχα, αν θέλω σήμερα το βίντεο που να βάλω να πάει viral, πρέπει να χρησιμοποιήσω ήχο που ακούεται συχνά στην Κύπρο. Ναι. Και ο ήχος που ακούγεται στην Κύπρο να ακούγεται στην Αμερική είναι 7 μήνες πριν, λέω. Ναι, παράδειγμα τώρα. Εντάξει, ο Αγγελικής έχει λογική, επειδή τα είχαν Κύπρος να έρχονται πίσω. Ναι, φασικά έχει λογική.
Απολούθηκε. Επόμενη ερώτηση. Έχω την απορία, δεν είμαι στις ερωτήσεις, αλλά έχω την απορία. Γιατί νομίζεις πώς θα ήρθε να είσαι έτσι ευγενική και χάμπολ. Ξέρω μου το χάμπολ. Ναι. Ναι. Μα εντάξει, τούτα... ο άλλος πρέπει να κρίνει, ναι. Εντάξει, ξέρω ότι είμαι ευγενική σαν άνθρωπος, αλλά έτσι μεγάλωσα. Credits to my parents. Σοβαρά, είναι οι γονείς σου που σε έκαναν έτσι. Μαθαίνεις που κάπου αλλού πώς να συμπεριφέρεσαι. Εντάξει, αν με δεις με τους φίλους μου, έχει ο ζωή ευγενική, ξέρεις, κάπου το γιάσι. Ναι. Αλλά γενικά τα χάνεις και σε ευγενική και είσαι τέχα down to earth, δεν τα χάνεις ότι είσαι. Έτσι καλά λαγώ, τώρα δεν ξέρω αν είσαι που τα αλήθεια έτσι διαφορετικά. Τα χάνεις νομίζω ότι είσαι κάτι τρίγους άλλους ή χειρότρίγους άλλους. Νομίζεις τα χάνω ότι ούλα αξίζουν το δικό τους τρόπο. Όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι είμαι καλύτερη από άλλους. Αλλά σκέφτομαι τα δικά μου τα καλά πράγματα. Κατάλαβες, δεν λέω ότι είμαι η καλύτερη, αλλά ξέρω που είμαι καλή. Κατάλαβες. Ναι, ταξίδα, μην νομίζω, μπορώ να είμαι λάθος, δεν ξέρω ότι είσαι πολλά καλά. Αλλά φαίνεσαι positive, τα είχα πολλά θετική κορούα. Ω, sorry, κοπέλα, είσαι 18 τώρα, ναι. Σε παρακαλώ, είμαι positive για τους υπόλοιπους, αλλά ό,τι έχει να κάνει μαζί μου, μπορεί, ας πούμε, να σκεφτούμε τα χειροτερά. Εντάξει, ναι, ήμουν και εγώ έτσι παγιά, επειδή ήταν ακόμη δύσκολο το παρελθόν μου, τα είχαν χαλούς φίλους και ξέρω εγώ, αλλά τώρα έρχεψα και βελτιώνει μαζί το πράγμα. Κόρη, νομίζω πρέπει να βελτιώσεις ήδη να υπάρχει το πράγμα. Είναι σωστό. Ξέρεις πόσο προσπαθώ. Ας πούμε τώρα είμαι πολλά χαρούμενη στη ζωή μου και θέλω να σκέφτομαι ότι να μείνει έτσι. Ότι δεν θα έρθει κάτι να μου το χαλάσει, ας πούμε. Εντάξει, εσύ, δεν ήξερα να το νιώθεις και εσύ τώρα. Επειδή είχα και εγώ τώρα με πολλά χαρούμενη στη ζωή μου, γενικά παρασύγκριση με πριν, νιώθω ότι δεν θέλω να κοιμηθώ επειδή είχα μπορεί να χαθεί το πράγμα. Ναι, ότι. Φίλε, κάτι να γίνει σήμερα. Ναι. Κάτι τα χαρίξω. Δεν θέλω να αλλάξω την ημέρα. Επειδή μπορεί να ξυπνήσω και να μην πάνε καλά τα πράγματα. Θέλω να μείνω όπως έμεινα σήμερα. Πρέπει να το σήμερα. Ναι, πρέπει. Ενώ σαν δύσκολο, δεν σε φοβάμαι καθόλου. Το λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Το πιο cool TikTok trend για σένα. Ο πιο cool. Γιατί φύγεις στο YouTube. Γιατί φύγεις του γιαγιού. Δυτικά τι σκυλάς. Το πιο cool, πώς το εννοείς, το παιδί έχει πάρα πολλούς cool. Όχι, το πιο cool TikTok trend. Α, το πιο cool TikTok. Ναι. Να πω τα αυτιά μου, τέλος. Άρεσε μου πολλά το mugshot, πάρα πολύ. Α, ναι, κόρη, είναι ωραίο. Αλλά τι είναι με το Spotify, στο ρε σεντζίνο. Εν τέλειο, είχα πάρα πολλές ιδέες και να μου το... άρχισα να κάνω το τεστ και να μην το μάτσω. Εν πειράζει. Κόρη, τα είχαν τίσι πρόβλημα να αρχίσεις. Τα είχαν κάνει όμως αρέσκει. Εγώ τσι είστε. Όχι, αλλά εν τούτο που σου άλλασα πριν με τα tricks. Δυστυχώς υπάρχει ένας αλγόριθμος στο TikTok. Θα στείλει να στείλω τον καλά. Και μετά ακουστικά μου. Εντάξει. Το πιο cringy TikTok trend για σένα. Εγώ. Τα ξαναούλα. Και εγώ δεν ξέρω με καλά το λοιπόν. Όχι, εντάξει, έχουμε το. Το πιο cringy TikTok trend για σένα. Κούρι, είσαι πιο hyper που λέω μου. Όχι, βασικά, όχι, εντάξει, εγώ είμαι πιο hyper. Όχι, αστεύχο, είσαι. Έχω πάρα πολύ. Κόρη, νιώθεις ποτέ ότι έχεις πιο πολύ ενέργεια από την οικογένειά σου και κάποιος φορολόγος σου να σιωπήσεις. Ναι. Κόρη, είσαι νέα, Κόρη. Τα είχα 10 λεπτά με δούση, μπορώ να μου πούν σιώπατα. Τα μάτα. Ναι, μιλάς πολλά. Ναι, βέβαια. Το πιο cringe. Νομίζω το που έχει τώρα με την κούκλα, απλά θέλω να δώσω μεγάλος... Μα ποιον κούκλα? Εν τότε όταν το γαλλικό το τραγούδι, μη ο αγδίμο και έλεπε εγώ, τα ανεβαίνω. Εντάξει, σταμάτα, σε παρακαλώ.
Εμπόρο, σοβαρά. Μόνο είναι το τραγούδι που μου είπες τώρα, θα κάνουμε στην κελέ μου. Θα, ούτε καν είναι το TikTok, θα εντάξει, μόνο που είναι το τραγούδι είναι εμπόρο. Εμένα νευριάζουμε τα που αλλάζουν τα lyrics και κάνουν ιστορία, υποτίθεται έτσι είναι ιστορία πραγματική. Και έκανα και εγώ ένα TikTok που γράφω τα πραγματικά λόγια. Θα γιος κάνεις expose. Όχι. Έβαλες σιδεράκια. Τι? Έβαλες παγιά σιδεράκια. Ναι. Καταλαβαίνετε. Τα πιο έξυπνα σχόλια που σε κάμασαι. Συνήθως τα πιο έξυπνα σχόλια για μένα είναι τα κωμικά. Αρέσκουν μου πάρα πολλά. Τώρα μου έρχεται κάτι. Αλλά... Τσέγγερι, απαντάς σε όλους γενικά. Προσπαθώ να απαντώ. Υπάρχουν σχόλια που φεύγουν, να απαντώ. Ναι, ξέρεις, το TikTok δεν ξέρω, πάει να παράξενουν τα comments. Δεν φαίνονται ούλα, δεν θέλω να απαντήσεις σε ούλα καθένα. Ξέρω, χάνονται κάπως. Ναι, βασικά χάνονται μέσα στα notifications και κάπως... Ναι, ξέρεις ότι έχει comments, ναι. Ξέρω το, αλλά δεν μπορώ να ελέγχω ένα, γιατί φτιάχνουν και άλλα σμαγκόνι. Δοκιμάζαμε. Δεν κοιτώνει εσείς. iPhone. Γι' αυτό. Έχει θέμα εδώ. Άστε εύκολο. Άστε ένα iPhone τσάμε, δεν θέλω να σκάμε. Τα πιο ρεζίρικα σχόλια. Τα είχα που είναι cringy, τα είχα που βλέπει και... Like, what the fuck. Τα σχόλια που με λαγούν ότι μοιάζω με τη μία καλύφα. Εσύ αρισκούν. Εντάξει, σοβαρά, ήξερα το όνομα της μιας ζωήν και κυριολεκτικά πριν ένα μήνα έμαθα ποια ήταν. Είδα μέσω TikTok, έκαμε TikTok, δεν είχα ιδέα πως μοιάζει, απλά ήξερα το όνομα της, δεν ξέρω πως θα ήξερα το όνομα της. Όχι, μόνο στο TikTok την πρώτη φορά που τα λύθηκε όμως και έτσι είναι τέτοια ουφ. Γεια, τα είχα πάρει. Και σκέφτου, δηλαδή είμαι τόσο άσχημη. Όχι, κορή, τα είχα εννοούσει ότι τα είχα δει σε πιο... Όμορφη και πιο νέα. Been convenient, something happened to my camera. Enjoy the rest of the interview. Όχι, ίσως ένα μόνο είσαι στους viewers, δηλαδή μπορεί να μοντάρουν οι γυναίκες όλοι, τώρα μην είναι. Φορμές, μην τον αφήνει, είμαστε αστείες. Ωραία, μπορείς και αστείες τώρα, αν είμαι σεξιστής. Λοιπόν, επόμενο. Το νερό είναι υγρό. Γιατί? Είπα τώρα. Τι είπα τώρα. Δεν έχω ιδέα τι είπες. Τα χαμ... Α, πάνε. Σωρά που είναι κελέ μου γίνω που πες. Σωρί που να το πω, σε έπρεχα μου φαίνεται, αλλά μου είσαι κελέ μου. Τα χα δεν κατάλαβα τα χα τι είπες. Λοιπόν, ξανά. Οκ, anyway. Τι είπες, δεν τσιμάνεις, εντάξει, ξανά. Το νερό είναι υγρό. Λαλή, εντάξει, περάσω πάνω σου πρέπει. Ναι. Γιατί. Αξίζει να ξέρω καμπούν τα στήν και εγώ γελώ. Δεν ξέρω. Απλά είναι υγρό. Κύριε, εξήγησε πολλά χαρούμε. Έχω και εγώ τους λόγους. Εντάξει, έστειλε μου μήνυμα τώρα ο Κρίς κλεί του τσάρι μου να προσέχεις τι μου να λύσεις, αλλά είναι εδώ παρακάτω τι μου έγραψε. Μα τι για το interview. Ξέρετε τι κάνουμε την interview. Αξί, είπα, νομίζω είπα σε να μην τα κάνουμε προσωπικό interview. Α, δεν ξέρω. Κόφτησε. Anyways.
ρώτα. Σοβαρά σιγωτή. Είμαι πολλά πίστη σε αυτό. Όχι, θα σε ρωτήσω. Σε κρίμα, νομίζω δεν είναι καλά να κάνεις την προσωπική σου ζωή. Θα το δώσω να δούμε. Το καλαμάκι είναι μια ή δυο τρίβες. Κοίταξε. Μεγάλη φιλοσοφία το πράγμα τώρα. Εντάξει, είναι απλό κορί, είσαι έξυπνη, σκέφτου. Υπάρχει σωστή απάντηση. Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ναι. Η άλλη είπα μου διάφορα. Που... Εγώ νομίζω ότι είναι open-minded ερώτηση και μπορώ να σου πω τι θέλω. Πες μου μια απάντηση, να δούμε. Το καλαμάκι δεν έχει τρύπα. Είναι ένας κύλινδρος ανοιχτός και από τη μία και από την άλλη. Bye! Τέλος! Λοιπόν, παιδιά, τώρα που έρχεται, θα σας πω ένα ανεκδότο. Ήταν μια φορά του έναν καιρό. Πού είσαι! Κύριε, νομίζω ότι να μας πεις ανέκδοτο, κάτσε να βρει καρτέρα να πεις ανέκδοτο. Εξίως αυτά, ήταν κάτι με συντριβάνω. Άρα, σκέφτε να μας το πεις, όχι εμένα, μας το πεις τούτος. Ναι, ναι. Μας το πεις, ξέρεις το πόξο. Πρέπει να το σκεφτόμαστε, μετά δώσουμε χρόνο. Meanwhile. Εντάξει, να πάρει κανένα sound effect, ξέρω, κανένα SpongeBob. Chris Kiddo, yeah. Γεια σου, Chris Kiddo. Εντάξει, είναι ο Δί. Να, ο Δί, ρε. Να με το Δί. Εντάξει, γεια. Άντε, σκέφτε στο ανέκδοτο. Εν το έκαμε στις εντάξει, αν το ανεβάσω γλύωρα, Chris Kiddo, στείλ μου το κλίπ, ρε. Και κανεί με τα θεκευάσματα. Μα δεν είναι θεκευάσματα, παρόλο να μιλάτε με εσένα. Λόγω σφαντάτσι. Κιαβάσι, ρε. Ωραία, είναι καλό μαθητής. Είναι πολλά καλός κλίδος. Άντε, πέρα, επόμενη ερώτηση. Δεν το σκεφτείς τον έκδοδο. Ξέρω, μπορείς να κλείσεις τον αγκώνα σου. Και εν τω μεταξύ, πριν να απαντήσεις τίποτε, το ρεκόρ έχει το ο κλί του. Κορί, να το πούμε με το όνομα του. Κορί, ξέρεις τέτα, ή να πούμε το όνομα του. Ναι. Εντάξει, ο boyfriend σου. Είχε το boyfriend. Friends, you know, it's supposed to be like this. Εντάξει. Αξί, ούτε, αυτή είναι το δαμέ. Και το κόκκαλο, supply. Ναι, τζαμέ. Chris Κλίδου, άντε, ρε. Ναι. Έφτασε δαμέ. Ναι. Εντάξει, σας είναι σοβαλία. Νομίζω έρεξες τον. Τώρα που να ανεβώσουμε το interview του να δούμε ποιος έδερε. Τώρα να δούμε σε λίγο καιρό. Ρε Κρίσκη του, τι της διάτρε πελέ. Κόρη, αγνιά μου, τάχα εγώ είμαι hyper, η φίλη μου είμαι πιο hyper και τάχα εσύ είσαι άλλος πιο hyper. Να καλά πόσο μπορεί να αντέξεις το hyper σου. Δεν έχω ιδέα. Ξέρεις τι, έχω τόση πολλή ενέργεια που μπορείς σε μια ώρα να είμαι κάπως... Σωρά! Φτιάχνει μου ούλη η κουράση σε μια φάση μόνο. Αξί, νομίζω, δέρνω τους ούλους στην ενέργεια. Έχω την παρόν ενέργεια από ούλους, άντε. Δέρνω σας, όχι. Ποιος δέρνω σας, κόρη. Εμένα... Πάει στα εκποντό. Πε μου. Πάει στα εκποντό. Όχι. Ξέρεις τι σήμα ρε Chris Kiddo και ρε Αγγελική ότι μετά από το interview να πάω πέντε να κοιμηθείς. Ή όχι, να θα πας. Θα πάω πάνω λίγο στο Kiddo. Να πω με ωραία, τι σημαίνει. Τι πρότεμας παραπάνω, τον παπά ξεμάμα σου.
μου. Ου, shit, κάτσε μπαν. Ου, sorry, ενώ... κάτσε κατά ψάρνω. Εδώ είναι οι γονείς σου, εντάξει. Έφτασα λίγο μου κάνω αυτό στον νεροπόλεμο. Έχω αδυναμία σε... Εντάξει, δεν προτιμώ και τους πιο αγαπώ τους, αλλά έχω μια μικρή αδυναμία στον παπά. Στην μαμά σου, όχι στη μαμά σου. Ναι, όλο γνώμησα ότι ήταν να βρει τη μαμά σου. Φακ! Αξί, πάντα να νόησε ότι τα χαμίσει μου η κόρη και ο παπάς, έχουσε είναι, ένα κόνε. Ναι, και ο μάμα και ο γιος. Ναι, δεν ξανομίζω το στερό. Δεν ξανομίζω ισχύει, δεν ξέρω γιατί. Ναι, όμως τις κόρες, όχι, ο Ιάκυρο, δεν ξέρω, νόησε στερό. Απλά τη χέλη τώρα. Αξί, ήρθε στο νου μου η Χριστίνα Dragons και κυρ πολλά ευγενή, τέλος πάντων. Κρυούλα αγαπούν την, τα χατήρια να αγαπάς την Χριστίνα. Είσαι πολλοί ανθρώπους που βάλεις το γάλα πρώτα και μετά τα κοφλέξ. Δεν μου πεις βάλεις το, ναι. Και βάλεις το. Όχι, αλλά μόνη περίπτωση να το κάνω είναι όταν νύψουν τα κοφλέξ μέσα στο μπολ και έχω ακόμα γάλα και θέλω κοφλέξ. Εντάξει. Ναι, εντάξει, για μένα δικαιολογούμαστε. Εντάξει, οπότε ρωτώ την ερώτηση, έχει άλλη μια ερώτηση μετά που τα είχα... Οπότε ρωτώ τις ερωτήσεις, αγχώνουμε. Επειδή τα είχα να απαντήσεις λάθος, δεν μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Τα είχα... Δεν ξέρω τα είχα. Ένας όπως το ερώτη. Μετά... Έκαμες ποτέ εγκλήμα. Πόσο σοβαρό εγκλήμα. Ξέρω οτιδήποτε εγκλήμα που μπορείς να πεις. Oh shit, να μπορώ να πεις κόρη. Ρε, άμα σου πω ότι έλειστεψα την τράπεζα και αστυνομία. Αστυνομία. Ναι, κορή, ξέρω ότι λέει να μου λείψεις την τράπεζα. Μπορεί. Εν τον. Ω, σκεφτείτε. Τι σαν τι εγκλήμα να αγαπώ, πόσο σοβαρό εγκλήμα. Οτιδήποτε illegal. Οτιδήποτε illegal. Το είπα στο αυτοκίνητο χωρίς να έχω άδεια. Μια φορά τραμπάρω με κάτι να αναστώ με φίλοι. Μας ήταν Δευτέρα Γυμνασίου. Δευτέρα Γυμνασίου! Κουίς ώρα μιλάς. Πρέπει να ξακάν τόρμα μου Δευτέρα Γυμνασίου. Είσαι λίστε και Δευτέρα Γυμνασίου. Αν και πια με κάτι μεγάλο, νομίζω ήταν μια τσοκτούα απλά για να πούμε ότι να τραμπάρω. Και είναι της φίλης ακόμα ζεστή. Ναι. Να μπράβο. Είναι καλή φίλη. Το όνομα της. Ένας μπορώ να της τραμπάρω, δεν θέλει να ξέρει. Εντάξει, φίλη της Αγγελικής, συγχαρητήρια, είσαστε καλή φίλη. Εντάξει, άντε. Κινόν το τίβα της πρώτα το γάλα, τα κόφρυξη το γάλα, είπαμε το. Α, ναι. Γιατί δημιουργείς καταπληκτικά βίντεο. Καταπληκτικά βίντεο. Ναι. Επηρέασες ο κλείδος. Εντάξει, δεν ξέρω το Jeffrey. Αλλά... Επηρέασε, όχι. Και όσο τα καλύτερα. Θεωρώ τα βίντεο μου καταπληκτικά, ας πούμε. Όχι κορία, όπως είσαι η καλύτερη... Τα ξέρει ξέρω το σούλιες. Βασικά το ξέρω. Τα σπαντώ. Είσαι η καλύτερη χορεύτρια της Κύπρου. Στο TikTok που ξέρω. Αλλά αυτό ξέρω. Η άλλη είναι η Μαλβίνα. Ου, shit! Εντάξει, τώρα κάνω αφέν τη Μαλβίνα. Εντάξει, είσαι μου η καλύτερη. Shit, σκάλεψα, τέλος πάντων. Εντάξει, όλες μας είναι διαφορετικές σταμάτα, κάθε μια... Πρέπει να μουντάρει η Μαλβίνα τώρα. Δεν παίρνω ποτέ πλεύρες, αλλά έφυγε μου. Μα τι πει να πάνω του. Κρις, βοήθαμε ρε, σε παρακαλώ. Ένα με μουντάρου ρε. Κορί, μπορεί να φέρνει το κλικ τον Κρις πάνω, έτσι, ο Χαζί. Ξέρεις θέλεις. Πέ μου ξανά. Μπορεί να φέρνει τον Κρις πάνω στο βίντεο κόλ. Ναι, πέρτε. Α, μπορεί να βάλουμε μέσα. Πάρ' του, να έγκαμε κάτι τώρα, πιάστε. Είναι ώρα διαδρομένος με την υγεία. Μπράβο. Θα με κλέψεις. Θα με κλέψεις τη φήμη. Έχω μια ιδέα, αλλά δεν έχω ιδέα,
με όχι βασικά βάλουν το η μουσική το Mama, Party Girl, ξέρω, what a fun, εντάξει. Και κάθονται και θέλουν την κάμερα και γράφουν λόγια. Εγώ και η Άντισον Ρέι, ας πούμε, βλέπουμε ένας τον άλλον. Α, ναι. Και κάνουν η Άντισον Ρέι. Ναι, ναι. Ένα προσπαθείτο να το κάνω με κάποιο διάσημο Έλληνα και να με κάνουν do it. Ωραίο, ρε. Ξεκινά το. Νομίζω το ξεκίνησε κάποιος στην Κύπρο. Δεν το ξεκίνησε κανένας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ δεν έχω να το κάνω. 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 Εγώ ένα σε βάλω ούλο, εντάξει. Εν πειράζει. Τι? Ένα σε βάλω ούλο. Πειράζει ρε παρικιά. Ωραία με πειράζει, αλλά ενώσε το εξαιρετής αγγελικής. Δεν έχω πρόβλημα, τι έχω. Γι' αυτό που σε φέραμε. Ένα μήνεις ρε. Με τα λιγόν καλαμάκι. Ωραίος ρε παιδιά, respect. Respect. Εντάξει, fun fact για μένα. Ήταν κυριολεκτικά πριν μου επιχείρηση με τα λίγα καλαμάκια, αλλά εντάξει. Sorry που κάνω flex. Έχω ότι απάντηση μια το καλαμάκι δεν είναι έξυπνη. Εμένα. Ναι. Κόρη, πέντε τι είπες. Πέντε τι είπες. Όχι, ένα λεπτό. Καλή νόημα. Κρίς, είπε μου να είσαι open minded ρε. Εν έχεις σωστή απάντηση λαλίου. Εν έχεις σωστή απάντηση. Το καλαμάκι έχει μια ή δυο τρίβες. Η Αγγελική λέει μου ότι πούντο πρέπει να είσαι open-minded. Είναι εσύ σωστή απάντηση. Ρε αγαπάδεις, έχει μια τρύπα, γιατί είναι ενωμένο. Ρε. Μην έχω καμπέτε. Μια τρύπα με δυο ανοίγματα. Ρε, η Αγγελική ξέρεις τι μου είπε ρε. Λέει μου είναι καν ούτε μια ούτε δυο τρύπες. Λέει μου είναι τρύπες. Ρε, έχει δυο τρύπες στο καλαμάκι. Ήμουν λάθος. Μπράβο. Ρε επιτέλους ρε, δεν είπα την απόψη μου ποτέ τα χα. Αλλά του είναι σωστή απάντηση, είναι δυο τρύπες που είναι κοπέλια. Δυο τρύπες που διότι σκέφτηκα και όμπουλο με τη φανέλα που λόγω στις τρύπες έχει μια φανέλα. Δύο μπράβο, αν το σκέφτεις. Να πάω να πέσεις μες στην τρύπα, να φύγεις που την άλλη. Αφού μια τρύπα είναι. Όχι του καλαμάκι, την τρύπα του καλαμάκι μου. Μια τρύπα άλλη, να φύγεις που την άλλη. Να βρεις έξοδο, να φύγεις που την άλλη, σε μια τρύπα. Πολλά. Πέμω, απάντα. Εάν δεν έχει άλλη τρύπα, όχι. Συμφωνώ. Να γίνεις μέσα. Δεν έχω αυτή μέρα. Βασικά ήταν δική μου ιδέα να μπεις μέσα. Εν να μείνεις. Είναι γιος το interview. Ρε μα έτσι ώρα να κάνεις βίντεο εσύ. Κανονικά. Άλλαξα τις ώρες μου. Κάμουν ράφη τώρα. Anyway, συνεχίστε. Εντάξει, ατ. Φίατ. Thank you, ήρθες πάνω. Bye bye. Μάνα μου ρε. Έφυγε. Το λοιπόν, επόμενη ερώτηση που είναι μες στη λίστα είναι πώς ακούτσισες έτσι κάποιον άτομο. Εδώ, Κρίσια. Ναι. Τάχα, πήγε μόνο πράγμα λάθος είναι ο άνθρωπο. Τάχα πω σοβαρά είναι ο λάθος άνθρωπος. Τι λάθος έχει ο άνθρωπος. Δεν έχει λάθος τος άνθρωπος. Όχι που τα λύθηκε, δεν έχει. Σοβαρά μιλώ. Όχι, εσύ το λέω, τώρα εσύ το λέω για... για να κάνω κομπλιμέντο ή κάτι.
Αν το γνωρίζεις και που κοντά, να δεις ότι είναι πάρα πολύ καλός. Κουρίσο, κι εγώ σαν ρομιλό. Δεν ξέρω πολλά καλά, ξέρω τα χα... Δεν έχει λάδος ο άνθρωπος. Δεν έχει. Ξέρω όλο. Κι εγώ σαν ρομιλό, κι εμείς σαν ρομιλό. Τα χα... Κρίς, δεν έχεις ούτε ένα λάδος πάνω σου, ρε. Τα χα... Βάλε μια post παγιά, κι εσύ κλάτσεις σε σεξιγες. Εντάξει, νόχο είμαι πάντο, ρε. Του είναι σκούρα, είσαι σεξικο. Τα χα είσαι αστείος. Τα έξω, τα χα... Εντάξει, τελειώσω. Βασικά εντάξει, τελείωσε. Ναι. Είσαι... Δεν ξέρω να μου πιάτε, εσύ είσαι έχει πρόβλημα. Όχι, κορή, είναι γκέι. Μη τρίζει καρέκλα. Αλλά εντάξει, δεν τσιφρέντζε καμιά αδεσποτή. Βασικά κουτσά, βασικά μια χαρά στην συζήτηκιο μαζί. Δεν τσιφρέντζε καμιά αδεσποτή, πες. Δεν κάνω μια χαρά. Εγώ έχω πολλά καλά prediction για αυτούς τους δυο. Να πάει πάρα πολλά μακριά. Κόρη, νομίζω να φύγω το... Α, θέλω να κλείσω το. Εντάξει. Εντάξει, να γίνει και τίποτα. Ναι. Αν είσαι μια υπερδύναμη, τι θα είδα. Αν ήταν και υπερδύναμη, ναι. Ναι. Να έχω όλες τις υπερδυνάμεις, είναι μία δύναμη. Κύριο Κρίς, ξέρεις τι είδε. Όχι, εντάξει, άκουγε. Έθα που... Νομίζω ότι θα είχαν το δικό σου interview, μπράβο για ο Κρίς. Άρα μπράβο, άνε. Εντάξει, άκ, ξέρετε που είναι ο Κρίς. Να πετά. Να πετά. Ναι, αρέσει που... Κάτσε μια να πετάσεις, να σου πω, πετά. Κόρη, πού είναι το, αρέσει και το πάει skydiving, υπάρχει κάτι ψηλά πράγματα, πετά από το... Α, bungee jumping, τι είναι τα πράγματα. Ναι, απλά τούτο. Αν μπορούσες να κάνεις οτιδήποτε θέλεις για μια μέρα, τι ήταν να κάνεις, τι ήταν να έκαμες. Να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, για μια μέρα. Γιατί εσύ αν κάνεις ό,τι θέλεις σε μια μέρα. Ενώ σου, αν είχα τότε λεφτά, όμως από Αμερική, ξέρω εγώ, βάζω το The Rock. Τάλα, εγώ θέλω να ταξιδέψω παντού και να περάσω πολλές τις χώρες του κόσμου. Κούρι, εντάξει, έχει έναν πρώτον, έκαμε ο θητείας το πράγμα, traveling to countries without money, και δεύτερον έχει το TEDx Talk, που το ξεχνάω το πράγμα. How to travel with no money, κάτι έτσι. Και θυκεύασα το και πολλά ώρα. Όχι, όντως, ο Φιδιάς είχαμε πάρα πολλά πρόγραμματα, ας πούμε, και πόσο χρόνο είναι. Έκανε 20 τώρα. 20 και σκέφτου πόσο πρόγραμματα έκαμε. Αλήθεια. Έχουν τώρα χρόνο του, δεν πώς κογιέται. Ας κοντά πράγμα. Ναι, το λοιπόν. Δεν το μόνο να κάνουμε, αν είναι ταξιδεύκες, ναι. Πώς μπορεί κάποιος να πάει βάρα. Έχει τρεις κατηγορίες. Είτε, βασικά, εντάξει, δεν είμαι και πιο viral που υπάρχει, αλλά κατάλαβα πως πάει ο λογαριασμός στο TikTok. Ναι. Είτε να κάνεις το ίδιο content συνεχεία, έτσι ώστε εκείνου που αρέσει το content σου να σε κάνει follow για να βλέπεις συχνά το content σου. Mm. Είτε, ας πούμε, να βάλεις μόνο βίντεο για αστεία. Mm. Είτε, ένα καμίστο που είπα πριν με τους ήχους, να βάλεις συνέχεια viral ήχους. Δηλαδή, και να δεις κάτι που να σου αρέσει, αν θέλεις να γίνεις famous, πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν ήχο που είναι famous τώρα στην Κύπρο. Και το άλλο, και το πιο σίγουρο που μετράει αυλά, πρέπει να βάλεις βίντεο κάθε μέρα. Κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Okay. Και συνέχεια, μπορεί να σου πω να βάλεις 3-4. Εγώ βάλω ένα θυκιό, επειδή βάλω φουρκά. Εντάξει, είναι οκ. Τα είχα καθένας με τι του φέρνει την παραγωνή ευτυχία. Και έχει σωστό και λάθος. Εγώ δεν το κάνω όμως για να πάω viral. Αλλά κάνω με διαρρήσει και μου έκαμε ένα θυκιό, έβαλα. Καλά. Αν μπορούσες να πεις ένα πράγμα στο ολόκληρο τον κόσμο, τι θα λαλούσες. Ας σε έβλεπε όλος ο κόσμος στην φάση. Ή μπορεί να είναι ένα γράμμα ή να πεις κάτι. Να πω σε όλον τον κόσμο κάτι. Ναι. Εκτός που τον εαυτό μου.
Τι. Είναι αφού εσύ πρέπει. Α, κατάλαβα. Ναι, αλλά εσύ πρέπει να το λάβεις. Εκάμαμε τα σκατά. Εκαταστράφηκαμε μόνοι μας. Εμείς τρακιά ούλα και κάνετε κάτι για τούτο τώρα. Επειδή εμείς μπορούμε να σάσουμε τα πράγματα που τα σκατέψαμε. Εμείς δεν, εμείς πρέπει να σάσουμε. Τι να κάνουμε παραπάνω. Εντάξει, κορή, προτεύχομαι όμως. Πιστεύω. Τι? Να λεπτό. Να λεπτό. Ναι. Κορή, τα είχα αντί στο ρατσισμό πριν 100 χρόνια, ήταν πολλά χειρότερος. Παρόλο που τώρα γίνεται το πράγμα, τα είχα πει μου πριν 100 χρόνια ποιος άσπρος άνθρωπος ήταν να κάνει πρότεστ. Πει μου το πράγμα. Να σου πω. Ήταν ο Χίτλερ. Και ψηφίσαν τον. Το Περίμενε. Προοδεύσαμε τον τομέα, είμαστε καν εξαρτητοί. Ναι. Εδιεκδικήσαμε τα δικαιώματα μας. Αλλά το παραχέσαμε. Καταστρέψαμε το περιβάλλον. Α, είσαι το Κρίς με τα λιόν καλαμάκι. Τι? Είσαι το Κρίς χρησιμοποιά με τα λιόν καλαμάκι. Μπράβο του. Μπράβο Κρίς. Εσύ χρησιμοποιάς. Παράκυλα το. Μπράβο. Με πώς θα το παράγγει. Κοίταξε, έχω έξτρα, θέλω να σου στείλω. Να σου δείξω. Να μου πεις αν νερώνω το λόγο μου. Τώρα που έφυγε, ακούγωσε, α. Κοίτα, κάνω το λόγο μου. Φαίνεται που είσαι απλή βράτηση. Εμπολά ωραία, μου αρέσκει. Έτω. Να τώρα έκλεισε η εταιρεία. Εντάξει, κάτω. Ναι, ναι, είμαστε. Α, ναι. Α, ναι, προτιμάτε να κάνεις TikTok με τον Ντόνο Τράμαξε με τον Νίκαρο. Μάνα μου! Νίκαρος is bae! Νίκαρος! Τέλος! Ρε, μάνα μου είσαι κρίτε σήμερα, είσαι ασθενγή. Έκαμε άλλον interview σήμερα, πριν που σένα. Και κυριαρχικά είσαστε οι μόνοι που δεν είσαστε traitors, που δεν είσαστε προδότες. Οι άλλοι 7, όπως είναι, ξέρω, προδόθαν τον πρόεδρο μας, τον Trump Mission. Άκω πολλά. Και απάντησή τους, άκω απάντηση. Cloud. Πούσα όλους σας, ρε, λοιπόν. Σιγά μην κάνω το πορτοκάλι. Κόρη! Εντάξει, για τους viewers μας αστιεύκη για αστείο. Εντάξει, αγαπά τον Τραμπ, είναι αγαπάς τον. Ναι. Α, μπράβο. Έτσι είναι το χιούμορ, με άχωρες. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, πάλι καλά που έχουμε εξύπνους interviews, είναι να το λάβω να μπουλάλω. Εντάξει. Τι είναι ένα πράγμα που έχουμε που δεν το είχε ο Αδάμ και η Εύα. Σωστό. Κριτικά σκέφτομουν αφα... Τι μου? Ρούχα. Απλά σκέφτομαι να δω τι είπε ο κύριος Κλήτου και να δω τα αντερκάσεις που πετρεπαστούν το πράγμα, αλλά θυμούμε. Ναι, πάνε μου τώρα χώθηκα. Τι την ερώτηση είπα σου πριν ότι είναι η ερώτηση που φορλάει ο Κιντίνη. Ωραία μου. Πώς εύχομαι τώρα. Σε παρακαλώ. Οκ. Βάλεις ανανά στην πίτσα σου. Βάλα ανανά στην πίτσα μου. Ναι. Μα αγχώδη. Αγα τσεμπάν. Βάλεις ανανά στην πίτσα. Είναι μια αγαπημένη πίτσα, αλλά τρώω τη. Ναι, αλλά αφαιρθιά λες να παραγγείλεις πίτσα, να βάλεις πάνω από φάει πάνω από. Δεν θα έβαλα. Ουχ, να ξεφτυχώ. Αλλά μα είσαι πάνω στο τραπέζι να πάω. Εντάξει, άμα πεινά, και σε άλλη επιλογή. Με ξύνω σύλλαβο ότι είναι ωραία. Πρέπει να την δοκιμάσω. Αν δεν την δοκιμάσω, αν δεν της αρέσει. Εντάξει, ήρθε μου στο νου. Τι είναι η πάλε. Κάθε interview κάνω την expose. Νιώθω κρίμα. Αλλά αν το βλέπει, αστείευκο,
έθελω beef ή τα conflict ή όχι. Αλλά έχει μια μου βάλει μπανάνα. Τι ανάνα. Μπανάνα. Ακριβώς όλοι τα δύο reaction. Μπανάνα. Και έχει τι άλλο πράγμα. Μπορεί να κάνουν πιο γλυκιά την πίτσα. Επειδή ο ανανάς κάνουν πιο γλυκιά την πίτσα. Χωρίς αστεία τώρα. Μπορεί να κάνουν πιο γλυκιά. Έτσι κι άλλο πιο γλυκιά. That's fucked. That's fucked. Finish. Εντάξει, έχω να σου πω ένα πράγμα που, εντάξει, αν θες ακούεις, αν θες δεν το ακούεις, αλλά τα είχα γενικά, όποιος σου το είπα, και γενικά τα είχα, επειδή ζητούμε αρκετή για βοήθεια, δεν ξέρω, αρέσκει μου, τα είχα είμαι nerd, και αρέσκει μου να βοηθά ανθρώπους, και έτσι, άμα παφηγούδες, και αρέσκει να μαθαίνω για τους άλλους τα προβλήματα, και επειδή νιώθω ότι μπορείς να βοηθήσουν το πράγμα, θέλω να σου πω, τα είχα ότι πρόσεχε με ποιον κάνεις παρέα, και τα είχα. Άμα έχεις καλή στήριξη από την οικογένεια σου, πρακτικά είσαι στον δρόμο σου για μια καλή ζωή. Βασικά φίλοι και η οικογένεια είναι πολλά σημαντικό. Είπες το σε όλους, τον λες μου το εμένα γιατί κάτι ξέρεις, ας πούμε. Λέω το όμως σε εσένα επειδή κάτι νιώθω ότι χρειάζεσαι. Thank you for watching. I will always improve my content so I become better and better by the day. Subscribe and have a nice day. Peace.